Το Πανελλήνιο έχει συγκλονίσει η φρικιαστική αποκάλυψη με το τσιμεντωμένο πτώμα που βρέθηκε χθες σε σπίτι στην Ανοπόλη της Κυπαρισίας. Βρέθηκε, την είχε θάψει μες στο σπίτι. Σοκαριστικό. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή που το έμαθα σήμερα, λέω αμάν, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς την έδαψε μες εκεί. Και ιδίως άμα γνωρίζεις το άτομο είναι ακόμα πιο σοκαριστικό. Δεν είναι απλώς ένα όνομα, είναι κάποιος που έχει δει. Το θρίλερ ξεκίνησε με τον εντοπισμό του ανθρώπινου σκελετού, όταν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου παρατήρησαν διαφορετικό χρώμα τσιμέντου σε σημείο της αυλής και ειδοποίησαν την αστυνομία. Αφού εξελίχθηκαν οι εργασίες εκταφής, όλοι βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Στα γείτονες, τώρα δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δεν είναι και εύκολο να νιώθεις κάτι τέτοιο να πούμε. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Η αστυνομία τα ανακάλυψε, είχε έρθει εδώ, έψαχνε. Αν υπάρξει προσπάθειες, θέλω να πω, να εντοπιστεί. Η αστυνομία έκανε όλες τις κινήσεις για να την εντοπίσουν, δεν την βρίσκαν πουθενά σε κανένα μέρος της Ελλάδος και τελικά ήταν εδώ. Βρήκε η αστυνομία, έψαξε. Στον λόγο οίκημα έμενε πριν από καιρό και πριν αναχωρήσει για τη Ρουμανία ο σύντροφος της Ρουμάνας Μόνικας Γκιούς, η οποία αγνοείται από τον περασμένο Φεβρουάριο. Με βάση αυτά, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πτώμα ανήκει στη 42χρονη. Θρίλερ στην Ανοπόλη της Κυπαρισίας με το πτώμα μιας γυναίκας να βρίσκεται τσιμεντωμένο στην αυλή του σπιτιού πίσω μου. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για την 42χρονη αγνοούμενη Μόνικα Γκιούς. Η αγνοούμενη έμενε τα τελευταία 20 χρόνια στην Κυπαρισία. Εργαζόταν ως καθαρίστρια, φρόντιζε ηλικιωμένος, αλλά τελευταία ήταν άνεργη και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα ίχνη της χάθηκαν ξαφνικά το Φεβρουάριο, χωρίς κανείς να γνωρίζει την ακριβή ημέρα. Η εξαφάνισή της έγινε αντιληπτή από συγγενείς της 4 μήνες μετά. Η υπόθεση εξαφάνισης είχε απασχολήσει και την εκπομπή «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Και όπως καταγγέλθηκε σε αυτή, η Μόνικα Γκιούς βίωνε συχνά ενδοοικογενειακή βία. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι που συνέβαινε με το συγκεκριμένο άτομο για αρκετό καιρό. Εγώ δεν μένω εδώ, αλλά από ό,τι ακούω, υπήρχε ένα μόνιμο θέμα με τη δυστυχισμένη την κοπελίτσα, την κυρία. Ο σύντροφος ήταν αρκετά βίος, όπως και ο προηγούμενος σύντροφος, από ό,τι άκουσα. Δεν ξέρω. Σύμφωνα τώρα με τα όσα βγαίνουν από την ιατροδικαστική έκθεση, δεν μπορεί ούτε να αποκλειστεί ούτε και να επιβεβαιωθεί ο τρόπος του εγκλήματος, μια και λόγω της προχωρημένης ύψης δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια κακοποίησης ή πράξη που να καταδεικνύουν επακριβώς το πώς έγινε το μοιραίο. Ωστόσο, η εξέταση ταυτίζεται με τα στοιχεία της 42χρονης, μια και πρόκειται για γυναίκα περί τα 40, αναστήματος κοντά στο 1,60. Έχουν συλληφθεί από τον ιατροδικαστή δείγματα DNA και έχουν αποσταλεί για ταυτοποίηση και περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις.